τέλος έκανε αυτό που πίστευε ότι αντιστοιχεί στην πολιτική που θέλει να ακολουθήσει και είναι δική του ευθύνη αυτό που επέλεξε. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα κάνω ό,τι κάνει ο κύριος Βενιζέλος. Ο κύριος Βενιζέλος αντιθέτως έλεγε ότι ό,τι θα κάνει ο Κουβέλης και η Δημοκρατική Αριστερά θα πάξω και εγώ. Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, λίγο πριν σας το ανέφερα, ότι έχουμε δύο αρκετά σημαντικές κοινές ενέργειες, όπως η κατάθεση της πρότασης νόμου για την μη ψήφιση, αντιθέτως για την καταψήφιση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για την ΕΡΤ, και έχουμε και μια δεύτερη εξαιρετικά δυναμική κοινή ενέργεια, την κατάθεση πρότασης νόμου για την επιψήφιση του αντιρατσιστικού σχεδίου νόμου, το οποίο υιοθέτησε η κοινοβουλευτική ομάδα μας και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και το καταθέσαμε ως πρόταση νόμου. Γι' αυτό και όχι τυχαία διατύπωσα δημόσια το ερώτημα εδώ σήμερα ότι τι θα κάνουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις δύο προτάσεις νόμου. Ο κ. Βενιζέλος έκανε την επιλογή του. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αν ο κ. Βενιζέλος κρατούσε την ίδια στάση που κράτησε και η Δημοκρατική Αριστερά και ο πρόεδρός της, ήταν δυνατόν να έχουμε μετακίνηση του κυρίου Σαμαρά προς μια άλλη αντίληψη για την λειτουργία της κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά το άλλο ερώτημά σας, σας το είπα και εισηγητικά. Αισθανόμαστε υπερήφανοι για εκείνο το οποίο κάναμε τον Ιούνιο του 2012. Όχι μόνο δεν μετανιώνουμε, αλλά αντιθέτως η επανάληψη είναι χρήσιμη. Είμαστε υπερήφανοι, διότι αποτρέψαμε στο να μην υπάρχει κυβέρνηση, αποτρέψαμε την πολιτική αστάθεια και η χώρα κρατήθηκε. Κρατήθηκε και στην Ευρωζώνη και δεν περιέπεσε και στην τυπική χρεοκοπία. Και αυτά τα θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα.